Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά μας στο News Hub, αγαπητοί ακροατές, την καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, την κυρία Σοφία Ιορδανίδου, η οποία σήμερα Τρίτη στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου δύο βιβλία με κάποιους άλλους επιστήμονες. Το πρώτο αναφέρεται σε ένα δικό της βιβλίο με τίτλο «Νταλγκά», θα μας εξηγήσει σε λίγο τι πάει να πει αυτό. Και το δεύτερο βιβλίο αφορά στον Δημήτρη Ψαθά, ο πόντιος χρονογράφος και γη της Κύπρου, που έγραψε ο κύριος Αχιλλέας Εμιλιανίδης. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Κύριε Ιορδανίδη, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ και εγώ. Καλώ σα βρίσκω. Χθες παρουσιάστηκε τα βιβλία στα Χανιά, σήμερα στο Ηράκλειο, σωστά? Μάλιστα. Πέστε μας λοιπόν, τι ακριβώς θα γίνει απόψε στο Πολύκεντρο του Δήμου. Καταρχάς θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε την παρουσίαση των βιβλίων, γιατί θα κάνουμε ένα μικρό tour σε κάποιες πόλεις, οι πρώτες πόλεις που είπα ότι θα πάμε είναι Χανιά και Ηράκλειο. Δηλαδή έρχεται αυθόρμητα αυτό, έρχεται άμεσα αυτό, χωρίς να σκεφτείτε ότι ακόμη στην Κύπρο δεν έχουμε παρουσιάσει. Και ήρθαμε πρώτα στην Κρήτη. Και γιατί θέλω λίγο έτσι να μου το ερμηνεύσετε αυτό. Και γιατί η Κρήτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 1974 και το Κυπριακό και ό,τι έγινε στην Κύπρο. Και γιατί την Κρήτη την νιώθουμε ως το άλλο άκρο της ελληνικότητας, από Κύπρο σε Κρήτη και από Κρήτη σε Κύπρο. Είναι πολλά που συνδέουν αυτά τα δύο άκρα του ελληνισμού. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ συνδεδεμένη με το νησί, οπότε βγαίνει αυθόρμητα αυτό, δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Δηλαδή πριν τη Θεσσαλονίκη ακόμα είπα Χανιά και Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μετά Κύπρο. Είναι πολύ αυθόρμητο αυτό και με πολύ αγάπη. Σωστή αυτή η ερμηνεία. Άλλωστε η Κρήτη με την Κύπρο έχουν πάρα πολύ στενούς δεσμούς και ιστορικούς αλλά και πολιτισμικούς. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω ούτως ή άλλως, αυτό έλεγα, ναι, αφού κλείσω το τηλέφωνο. Αυτό έλεγα, ότι οι Κρήτες με τους Κυπρίους έχουν πολύ στενούς δεσμούς και ιστορικούς. Έχουν. Είναι πολύ κοντά η Κρητική με τους Κυπρίους. Θέλω να παρότι δεν είμαι ούτε Κύπρια ούτε Κρητικιά, είμαι Θεσσαλονικιά, αλλά είμαι πόντια, οπότε σκεφτείτε λίγο το ποντιακό με το κρητικό στοιχείο και το κυπριακό, πόσα κοινά έχουμε και πόσο δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε μεταξύ μας οι τρεις πλευρές. Άρα ποιο ήταν το κίνητρο να γράψετε εσείς το Νταλγκά Νταλγκά που θα παρουσιάσετε σήμερα? Γιατί το γράψατε και τι πάει να πει Νταλγκά Νταλγκά, να μας εξηγήσετε? Με συνδέουν πάρα πολλά με την Κύπρο, από το 1974 ακόμη που έγινε η ζωή, και στον Αριστοτέλη, το ορφανοτροφείο στην Καλαμαριά που είναι δίπλα στο σπίτι μου, ήρθαν παιδιά από την Κύπρο και ένα από αυτά, αν όχι δύο σχεδόν, όλο το διάστημα που έμειναν στην Ελλάδα ήταν στο σπίτι μας. Από τότε ακόμα και μετά στις σπουδές μου στη Νέα Υόρκη, με όλους τους συμφοιτητές μου που μαζευόμασταν τις νύχτες στα σπίτια τους και συζητούσαμε έντονα και οργανώναμε τους εαυτούς μας απέναντι σε αυτό που έγινε το 1974 στην Κύπρο, με διαμόρφωσε. Διαμόρφωσε τα νεανικά μου χρόνια. Οπότε όταν ήρθε η στιγμή το 1998 να μάθω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αξιωματικός του Ετσεβίτ, θέλει να μιλήσει για αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974, γιατί ο ίδιος του συμμετείχε ως αξιωματικός της εισβολής. Δεν έχασα, δεν το σκέφτηκα καν δεύτερη στιγμή. Πήρα ένα αεροπλάνο, πήγα στο Παρίσι, τον βρήκα, καταγράψαμε αρχικά τηλεοπτικά κάποιες μαρτυρίες. Ήταν τόσο σημαντικές που οδήγησαν στο να επιστρέψω στο Παρίσι και να μείνω αρκετές μέρες και να παίρνω συνεχώς μαρτυρίες και ντοκουμέντα και ό,τι είχε κρατήσει από την εισβολή στην Κύπρο. Και έτσι φτάσαμε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Το Νταλγκά Νταλγκά είναι ο τρόπος όταν αφηγεί το πώς φτάσαν στην Κερίνια με αυτά τα πεπαλαιωμένα
όχι βάρκες, αλλά βαρκίδια, όπως τα έλεγε ο ίδιος, ναι, στη γλώσσα του. Περνούσαν τα κύματα και πήγαινε η θάλασσα «Δαλγά, δαλγά, δαλγά, δαλγά», το έλεγε συνέχεια στην αφήγησή του. Μου έμεινε τόσο έντονα στο μυαλό που είπα το βιβλίο δεν μπορεί να έχει άλλο τίτλο από το «Δαλγά, δαλγά». Δηλαδή το πώς πήγαιναν τα κύματα και πώς αυτό το αποβατικό στο οποίο ήταν επικεφαλής έφτασε στην Κυρίνια. Αυτό είναι το «Δαλγά, δαλγά». Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά βγήκαν αβίαστα στη ζωή μου. Ήταν σαν μια φυσική συνέχεια του πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση του 1974 με τον Πάμπο που φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας ως μικρά παιδιά εμείς και οι γονείς μου φυσικά. Από τον αξιωματικό του Ατίλα στην ουσία πήρατε μια συνέντευξη, έτσι, του χρονικού της εισβολής. Στην αρχή, ναι, μπορώ να πω ότι ήταν μια συνέντευξη τηλεοπτική μαρτυρία, αλλά μετά όταν αποφασίσαμε από κοινού ότι θα βγει βιβλίο ήταν πολύ παραπάνω από συνέντευξη. Ήταν δουλειά σκληρή. Ναι. Δουλειά σκληρή των δυο μας να βγει ένα υλικό. Στη συνέχεια δουλειά σκληρή από πλευράς μου για να ταυτοποιήσω, να ελέγξω τις πηγές, τα ιστορικά γεγονότα, για να μπορέσω, όχι δεν αποκαλούμε ιστορικός γιατί δεν είμαι και ούτε και μπορώ να πω ότι είναι αμιγώς μια δημοσιογραφική δουλειά αυτή, σαφώς έχει πάρα πολύ έρευνα, πάρα πολύ δουλειά, πολύ έλεγχο πηγών για να μπορέσουν, επαναλαμβάνω λίγο, να επιβεβαιωθούν τα όσα πάρα πολύ σημαντικά μας είπε ο Γιαλτσίν Κιουτσούκ τότε, που παραμένουν καλός ή κακός, η μοναδική σημαντική μαρτυρία, ομολογία από πλευράς του τουρκικής και ειδικά από αξιωματούχους, έτσι, γιατί ο Κιουτσούκ ήταν ένα ενεργό πολιτικό στέλεχος, ηγέτης της νεολαίας, καθηγητής του Πανεπιστημίου, συγγραφέας 40 βιβλίων και πολύ στενός συνεργάτης του Ετσεβίτ. Ήταν όμως ενάντια στην εισβολή και το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι το πόσο καλά μου εξήγησε το συγκείμενο. Δηλαδή τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στην Τουρκία και την οδήγησε να αναγάγει την Κύπρο ως σημαντικό ζήτημα. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί δεν ήταν στην ατζέντα της Τουρκίας η Κύπρος. Προέκυψε για λόγους εσωτερικούς, για λόγους εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, για να ενδυναμώσουν λίγο την ψυχολογία των πολιτών που υπέφεραν πάρα πολύ εκείνον τον καιρό. Είναι πολύ σημαντικές. Και τώρα και σήμερα λέμε ότι ο Ερντογάν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης προκαλεί τη Δύση, προκαλεί την Ελλάδα, αλλά προκύπτει ξαφνικά και μία εισβολή όταν απαιτείται. Ναι, το σχεδιάσαν, αλλά θέλω να πω δεν ήταν αρχικά, ναι, στα σχέδια τα στρατηγικά της Τουρκίας. Προέκυψε για κάποιους εσωτερικούς λόγους. Φυσικά μια χώρα μπορεί και πρέπει να είναι ευέλικτη χωρίς να εγκρίνουμε αυτό που έκανε, αλλά το έκανε η Τουρκία. Μα δεν είναι μόνο στην Κύπρο τώρα, λέω για το τωρινό χρόνο λέω. Δείτε τι έχει κάνει με τις εισβολές, τόσο στη Συρία, τόσο στο λεγόμενο Κουρδιστάν που δεν έχει ακόμα συσταθεί ως κράτος, αλλά έχει κάνει ουσιαστικές εισβολές τα τελευταία χρόνια. Πολλές. Ναι, ναι. Και ανταλλαγή πληθυσμών, και που ανταλλαγή είναι πληθυσμών, η προσκλήση του πολιτική. Λέμε λοιπόν ότι ναι, μεν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά όταν το πράγμα ζωρίζει πολύ, κάνει και μία εισβολή σε τρίτο κράτος. Βεβαίως, ναι, δεν διστάζει, ναι, δηλαδή, δεν διστάζει. Να διεκδικήσει. Δεν διστάζει να διεκδικήσει, ίσως επειδή ξέρει τη σημαντικότητα της θέσης της χώρας, ίσως επειδή ξέρει την ανάγκη που έχει και η Ανατολή και η Δύση από τη συγκεκριμένη χώρα και εκμεταλλεύεται το κάθε μικρό ελάχιστο ποσοστό της δύναμης που έχει αυτή η θέση. Δεύτερο βιβλίο, Δημήτρης Ψαθάς. Εγώ από τη δική σας εκδήλωση μαθαίνω. Τον Δημήτρη Ψαθά τον ξέρουμε όλοι μας σαν ένα καταπληκτικό χρονογράφο, δημοσιογράφο. Άγνωστη εμπλοκή του με το θέμα της Κύπρου. Ναι, ήταν μια μεγάλη έκπληξη και, ναι, για όλους εμάς. Εγώ με την ποντιακή καταγωγή μου φυσικά και
γνωρίζουμε τον Ψαθά για τη γη του Πόντου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο και η μεγάλη συμβολή στο Ποντιακό. Αλλά ο Ψαθάς ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ουσία και βάθος. Και για πάρα πολλά χρόνια ισχυριζόταν ότι το μεγάλο εθνικό θέμα της χώρας μας είναι το Κυπριακό. Για πολλά χρόνια. Ταξίδευε πολύ στην Κύπρο, έγραφε συνέχεια στα νέα και φυσικά σε πάρα πολλά άρθρα, σε αρθογραφία τους, έγραφε για την Κύπρο. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Αχιλλέας ο Εμιλιανίδης, ο οποίος είναι κοσμήτωρας της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αλλά και πρόεδρος της Ακαδημίας της Κύπρου, Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, ένας άνθρωπος που λατρεύει την έρευνα, έψαξε λοιπόν και βρήκε ό,τι έχει γράψει ο Ψαθάς για την Κύπρο και το Κυπριακό. Και βγήκε αυτό το υπέροχο βιβλίο, στο οποίο ο Ψαθάς ζωγραφίζει, στην κυριολεξία ζωγραφίζει. Έχει μία τέτοια χρήση της γλώσσας και χρησιμοποιεί τέτοια επίθετα που αλλάζουν την οπτική του αναγνώστη. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ αξιολόγο βιβλίο, το οποίο παρουσιάζουμε και αυτό σήμερα. Θα είναι μια καταπληκτική βραδιά να καλέσουμε τους Ηρακλειώτες να δώσουν το παρόν. Κυρία Ιορδανίδου, με την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα σήμερα με το Κυπριακό? Διάγουμε την πολιτική του Καζάν Καζάν, ένθεν και ένθεν, τι λέτε? Λέω ότι είναι μια κρίσιμη γεωπολιτική, ιστορική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή, η οποία δεν αφήνει αμέτωχη την Κύπρο. Ακόμη και αν όλα τα πράγματα έδειχναν προς μια κατεύθυνση, με τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν θα μπορούσε να μείνει απ' έξω από αυτές τις εξελίξεις η Κύπρος, παρότι δεν έχει και μεγάλη συμμετοχή σε αυτές. Όμως το κρίσιμο σημείο της, όπως είπα και πριν, Κρήτη και Κύπρος, τα δύο μεγάλα λιμάνια που όλες οι τεράστιες μεγάλες ναυτικές δυνάμεις έχουν ανάγκη, έτσι, οι διεθνείς, οι παγκόσμιες ναυτικές δυνάμεις έχουν ανάγκη για όλα όσα διαμείβονται στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στην απέναντι πλευρά, έτσι, μην ξεχνάμε τις θέσεις μας. Αυτές οι θέσεις δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Κύπρο να είναι ήσυχη, να ζήσει ειρηνικά, να ζήσει αυτόνομα. Δεν θα το επιτρέψει. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και αυτό συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Η σημασία της θέσης της Κύπρου αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι στη Συρία φύγανε πύραυλοι από την Αγία Νάπα. Έφυγαν drones από την Αγία Νάπα. Και τις περισσότερες φορές δεν το ήξερε καν η Κυπριακή κυβέρνηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ναι. Άρα είναι ένα, και η Κύπρος ένα πρωτό αεροπλανοφόρο των Άγγλων, γιατί έχουμε εκεί τις βάσεις, και των Εβραίων των Αμερικανών. Αυτό λέτε στην ουσία. Ναι, αυτό λέω. Όπως ναι, είναι ναι. Και η Σούδα μας. Όπως είναι και η Κρήτη. Ναι, ναι. Αυτά τα δύο υπέροχα άκρα του ελληνισμού. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί εμείς πρέπει να πατάμε σε στέρεο έδαφος, ενώ υπάρχουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών που λένε ότι εδώ πρόκειται για μια εισβολή και ότι οι εισβολείς πρέπει να απομακρυνθούν. Οι Τούρκοι εισβολείς. Τόσα χρόνια έχουν περάσει, πόσα, 40, 50 χρόνια. Δεν έχει γίνει απολύτως ναι. Τίποτα. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Τι άλλο να κάνουν οι Έλληνες, οι Κύπροι, οι Έλληνες? Τίποτε παραπάνω, ναι. Μάλλον τίποτε λιγότερο από ναι. Το να συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες και τίποτε λιγότερο από το να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς κάποιες διεκδικήσεις. Άμα ναι. Το ξεχάσουμε αυτό, δεν έχει νόημα να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Λέτε, αλλά είναι μονόδρομος το να παλεύεις, να το έχεις στην επιφάνεια. Ναι, είναι μονόδρομος ναι. Για μένα, ναι. Και το δεν ξεχνώ έχει μια τεράστια σημασία. Δεν είναι ένα κλισέ, δεν είναι μια φράση κλισέ. Είναι ουσία. Γιατί ναι. Όταν δεν ξεχνάς, συνεχίζεις να διεκδικείς με όποιο τρόπο. Και όχι απλά να παραδίδεσαι στις μεγάλες δυνάμεις που, όντας ρεαλίστρια και μιλώντας ρεαλιστικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πεις όχι στις μεγάλες δυνάμεις. Αλλά να μην ξεχνάμε κιόλας ότι υπάρχουμε.
ότι διεκδικούμε τη χώρα μας, τη γλώσσα μας, τα σύνορά μας, την ύπαρξή μας. Την ταυτότητά μας, ναι, αυτό ακριβώς λέτε. Να σας ρωτήσω, είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου τώρα, το διάστημα αυτό, ή όχι, επιστρέφετε πίσω στην Ελλάδα? Πηγαίνω έρχομαι με όλα τα χρόνια, είμαι τα τελευταία 14 χρόνια στην Κύπρο. Σας θυμόμαστε ως δημοσιογράφος στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά. Είσαστε, παρουσιάζετε το κεντρικό δελτίο και η πρώτη που παρουσιάζετε το δελτίο, το πρώτο που στήθηκε στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά. Όχι, αλλά ήμουν από τα πρώτα βήματα της τηλεόρασης της ιδιωτικής. Ναι, αλλά ήμουνα και 5 χρόνια στην ΕΡΤ πριν από το Μέγκα. Ναι, γενικά έκανα μια μεγάλη πορεία στη τηλεόραση. Την οποία την εγκαταλείψατε και είστε τώρα καθηγήτρια δημοσιογραφίας και επικοινωνίας. Δεν εγκατέλειψα ποτέ τίποτε, γιατί παράλληλα με τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, δημιουργήσαμε με τους φοιτητές μου ένα Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Επικοινωνία και στη Δημοσιογραφία. Βγάλαμε ένα περιοδικό, το Δημοσιογραφία, μια ιστοσελίδα που κάναμε βίντεο, που κάναμε κείμενα, που κάναμε όλες τις μορφές της έντυπης και μη έντυπης δημοσιογραφίας. Θέλω να πω, δεν σταματάει αυτό το χούι, δεν βγαίνει, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει το δημοσιογραφικό ένστικτο. Και δεν ξέρω, μακάρι να με αφήσει να ξεκουραστώ λίγο σε κανένα νησί, σκέφτομαι στην Κρήτη να μετακομίσω. Καλώς να ορίσετε όποτε το επιθυμίσετε. Ναι, τα δύο δεν βγαίνει βιβλία, εύκολα. Σωστά. Τα δύο βιβλία είναι από έναν εκδοτικό οίκο. Τα δύο βιβλία αυτά έβγαλε η Χίπασους, που έχει έδρα τη Λευκωσία. Μάλιστα. Και την Αθήνα, που είναι μια νέα δυναμική και ανερχόμενη, θα έλεγα, εκδοτική εμπειρία. Αγκαλιάζει τους χώρους τους ουσιαστικούς και της τέχνης και της επιστήμης και της ιστορίας και πειραματίζεται πολύ και πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά. Το βιβλίο το δικό μου το βιβλίο είχε πρωτοβγεί στο Λιβάνι το 1998, σκεφτείτε. 25 χρόνια έμεινε συνέχεια αναλύπη από τα βιβλιοπωλεία, έχουν γίνει άπειρες εκδόσεις με αυτό το βιβλίο. Και τώρα που ο Λιβάνης εγκατέλειψε λίγο το χώρο, να σκεφτείτε δηλαδή ότι ακόμα έχει τη μεγάλη αξία και δυναμική και το βγάλουμε στην Κύπρο. Τέτοια βιβλία πρέπει να βρίσκονται στην επιφάνεια της βιβλιοεκδοτικής παραγωγής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφορά ένα εθνικό θέμα και το εθνικό θέμα πρέπει να συζητείται από όλους τους Έλληνες όπου γης. Ναι. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Όπως το λέτε, εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε. Παρόν στην απόψινή εκδήλωση θα είναι και ο κύριος Στέλιος Περάκη, διαβάζω, ο δήμος καθηγητής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Επίσης, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο άνθρωπος που έκτισε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Ναι. Και δικηγόρος, κυρία Θεογνωσία Κουσπή, Κύπρια είναι. Ναι, είναι Κύπρια. Κύπρια. Ναι. Θεογνωσία παραπέμπει σε κυπριακό όνομα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κύριε Ορδαγκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια. Απόψε, 8 το βράδυ, 3η 18 Ιουνίου, στο Πολύκεντρο του Δήμου, οδός Αυρόγειο 4. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Χαίρετε.